Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινάει η 12η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Τετάρτου του 2013 και παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να αναγνώσει τα ονόματα των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. Παρακαλώ. Πρωτοψάλτης Μιχαήλ. Παρόν. Μεγαλοπονόμος Νικόλαος. Παρόν. Βέζος Λάζαρος. Παρόν. Αλεμιζόπουλος Παναγιώτης. Παρόν. Βενέρη Σταύρος. Παρόν. Καλλιόπη Καρύδη. Απούσα. Κασιμάτης Ευστράτιος. Λαχανάς Αντώνιος. Παρόν. Λεοντσίνης Γεώργιος. Απών. Αλοΐζος Σταμάτιος. Απών. Πρωτοψάλτης Παναγιώτης. Απών. Κομινός Γεώργιος Κωνσταντίνου. Απών. Κορώνια Ραμαντία. Παρούσα. Μουράδος Εμμανουήλ. Πρωτοψάλτης Αντώνιος. Φατσέας Δημήτριος. Απών. Ψάλτης Βρετός. Απών. Διαπιστώνεται απαρτία λόγω απουσίας του κύριου Βίρο Πρωτοψάλτη σαν αρχηγό της Ελλάσσονας Μειοψηφίας και ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου στη θέση του διορίζω γραμματέα για το Συμβούλιο το σημερινό την κυρία Αδαμαντία Κορώνη, Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Μειοψηφίας. Θα προχωρήσουμε τώρα κατευθείαν στη διαδικασία των θεμάτων, προτού όμως να δικαιολογήσουμε το κατεφύγον των τεσσάρων θεμάτων που αναγράφονται στην έκτακτη συνεδρία στην ημερήσια διάταξη. Θα αναγνώσω αυτή τη στιγμή τις επικεφαλίδες των τεσσάρων θεμάτων. Είναι η αναβάθμιση, πρώτο θέμα, η αναβάθμιση φωτισμού δημοσίων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων στο Δήμο Κυθύρων. Το δεύτερο θέμα είναι η δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων με σύστημα ηλεκτροχόρτισης και κοινής χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ανάγκες των επισκεπτών των Κυθύρων. Το τρίτο θέμα είναι η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης από την ΜΟΔ με τίτλο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κυθύρων» με κωδικό 1ES390325 στο πρόγραμμα Αττική. Και το τέταρτο θέμα είναι η αποδοχή της προένταξης του επενδυτικού σχεδίου «Συνολική δράση προώθησης των πλεονεκτημάτων των Κυθύρων Αντικυθύρων», υπόμετρο 313α, υπόμετρο 313α, με συγχωρείτε, του άξονα 3, του ΠΑΑ 2007-2013, με κωδικό έργου 3031-3α-042 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κυθύρων κυρίου Θεοδόρου Κουκούλη, να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την οριστική ένταξη του Δήμου μας στη συγκεκριμένη πράξη. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ να μας δικαιολογήσετε για το κατεφύγον και των τεσσάρων μαζί θεμάτων, ώστε το Συμβούλιο να ψηφίσει και να προχωρήσει σε συζήτηση και απόφαση αυτών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και τα τέσσερα θέματα είναι επίγοντα για συγκεκριμένους λόγους. Τα δύο πρώτα είναι δύο προγράμματα τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως τη Δευτέρα, 22 Απριλίου, ενεστώτος έτους, στις 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων των Δήμων, των ενδιαφερονών φορέων. Το τρίτο θέμα, που είναι η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, ουσιαστικά έπρεπε σήμερα να έχουμε ειδοποιήσει τη ΜΟΔ για την τροποποίηση, η οποία είναι μικρή μεν αλλά ουσιαστική, θα το δούμε στη συνέχεια, και η αποδοχή της προένταξης για το μέτρο, υπομέτρο 313α του άξονα 3 είναι και αυτό με συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία λήγει την επόμενη Τρίτη. Δηλαδή στα δύο πρώτα λήγει τη Δευτέρα, στο τρίτο ουσιαστικά έπρεπε σήμερα και πήραμε μια παράταση για τη Δευτέρα και το υπαριθμό 4 είναι για την Τρίτη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Όπως μας ανέλησε για το κατεπήγον των θεμάτων, το Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει το κατεπήγον της ημερήσιας διάταξης των τεσσάρων αυτών θεμάτων και να προχωρήσουμε συζητήσεις και απόφαση αυτών. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Πριν να προχωρήσω στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να αναγνώσω από τον κύριο Λεοντσίνη, Δημοτικό Σύμβουλο της Μειοψηφίας. Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι ενημερώθηκα για το έκτακτο Συμβούλιο του Δήμου Κυθύρων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μόλις χτες 18 Τετάρτου του 2013, στις 3 μετά μεσημβρίας. Γι' αυτό και δεν υπήρχε χρόνος να προλάβω να ταξιδέψω με το αεροπλάνο. Παρακαλώ, λόγω αδυναμίας μετάβασής μου στα Κύθυρα, να με θεωρήσετε δικαιολογημένος απότερα.
με τιμή Γιώργιος Μιωτσίνης, Δημοτικός Σύμβουλος. Θα προχωρήσουμε στο θέμα το πρώτο της ημερήσιας διάταξης που αναφέρει αναβάθμιση φωτισμού δημόσιων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων στο Δήμο Ιτηθείων. Θα αναγνώσω την εισήγηση του θέματος. Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση 12-15, το Πράσινο Ταμείο έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την πρόθεση έργων δράσεων γενικών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Ιτηθείων προτίθεται να υποβάλει πρόταση στον άξονα προτεραιότητας 4, ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων και στο μέτρο 4.1, βιοκλιματικό σχεδιασμό αστικού χώρου με τίτλο αναβάθμιση φωτισμού δημοσίων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων στο Δήμο Ιτηθείων για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED, δίωδος εκπομπής φωτός, εξοικονόμησης ενέργειας πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στο Δήμο Ιτηθείων με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%. Αναλυτικότερα προβλέπεται η προμήθεια 2.400 λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης 11 W, εξοικονόμησης ενέργειας ε27 των 11 W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρα 20 W που υπάρχουν σήμερα προϋπολογισμού 73.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα φωτιστικά τύπου LED, δίωδος εκπομπής φωτός, ευόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμού. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιτυχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα, αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού στα πλαίσια ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας. Τα ωφέλη που υπάρχουν με τη χρήση των λαμπτήρων LED είναι πολλαπλά. Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, μηδενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας. Μεγάλη διάρκεια ζωής και ατοχή, εξοικονόμηση χώρου και καλαισθησία, ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπη λειτουργία. Συγκεκριμένα, στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα κατανάλωσης ενέργειας, υπολογίζεται το οικονομικό όφελος που προκύπτει για το Δήμο Ιτηθείων από την εν λόγω προμήθεια για χρονικό διάστημα λειτουργίας 50.000 ευρώ, που ισοδυναμεί με την ελάχιστη διάρκεια ζωής των διόδιων LED. Αναφέρει εδώ πέρα ένα πίνακα, τον οποίο δεν τον διαβάζω. Το παραπάνω ποσό 184.800 ευρώ μας δείχνει μόνο το όφελος που θα προκύψει από την διαφορά κατανάλωσης ρεύματος. Για παράδειγμα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάγιες δαπάνες συντήρησης των συμβατικών παλαιών φωτιστικών, όπως μέρος αυτών φαίνεται παρακάτω. Κόστος λαμπτήρων με διάρκεια ζωής 2.000 έως 3.000 ωρών αναλαμπτήρα νατρίου θα χρειαστούν 12.000 στεφάκια στο χρονικό διάστημα των 50.000 ωρών συνολικής αξίας 144.000 ευρώ περίπου. Κόστος starters DUI με διάρκεια ζωής 10.000 έως 12.000 ώρες θα χρειαστούν περίπου 9.600 τεμάχια στις 50.000 ώρες συνολικής αξίας 288.000 ευρώ περίπου. Κόστος αντικατάστασης σώματος του συμβατικού φωτιστικού με μέγιστη διάρκεια ζωής 20.000 ώρες λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά τη λειτουργία τους 250 έως 350 βαθμούς Κελσίου θα χρειαστούν περίπου 4.800 τεμάχια στις 50.000 ώρες συνολικής αξίας 24.000 ευρώ περίπου. Κόστος αντικατάστασης των παραπάνω υλικών, όχημα καλαθοφόρο οδηγός ηλεκτρολόγος με maximum ρυθμό αντικατάστασης 20 έως 30 υλικά το 8ωρο και τη διάρκεια των 50.000 ωρών 10 έως 12 έτη ανέρχεται στο ποσό των 264.000 ευρώ περίπου. Κόστος στήρησης αποθήκης αναλωσίμων υλικών από το Δήμο, καθώς και η απέτηση ρευστότητας για την αγορά αυτών σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι το συνολικό όφελος για το Δήμο Ιτηθείων μετά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται στο ποσό των 904.800 ευρώ περίπου στις 50.000 ώρες λειτουργίας, 12 έτη, όσοι δηλαδή είναι και η ελάχιστη διάρκεια ζωής των διόδιων LED. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αναλυτική η εισήγηση. Δεν διαβάσαμε απλώς κάποιες λεπτομέρειες που παραλύσατε, αλλά είναι
εδώ στον πίνακα σαφέστατα διατυπωμένες. Εδώ μιλάμε για αντικατάσταση όλων των απτήρων που έχουμε υπολογίσει με κόστος σαν να έχουμε λαπτήρες των 20 βατ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σε πολλές κολόνες δημοτικού φωτισμού και λαπτήρες οι οποίοι είναι και των 25 βατ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το όφελος θα είναι λογικά περισσότερο από την αντικατάστασή τους. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι με τη νέα τεχνολογία των LED υπάρχει μια τεράστια διάρκεια ζωής, η οποία είναι 50.000 ώρες, ακόμα και περισσότερες, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και πόσο καλά συντηρούνται. Από εκεί και έπειτα, με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος, εφόσον πετύχουμε να ενταχθούμε, είναι 100%, το όφελος για το Δήμο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σε όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και σε μεσοπρόθεσμη βάση, αφού μιλάμε για μια διάρκεια 10-12 ετών. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ομιλητές, Μάρκο. Όπως μας ανέφερε και ο κύριος Πρωτοψάλτης Αντώνης, είναι το λόγο. Ευχαριστώ. Μόνο να βλέπαμε ο φωτισμός αυτός θα είναι, λέει, αναφέρει η εισήγηση ότι είναι φιλικός προς το περιβάλλον και τέτοια. Από ό,τι ξέρω τα LED είναι ο ψυχρός φωτισμός. Μήπως υπάρχει, μόνο αυτό αν μπορούμε να πετύχουμε. Τα LED παράγουν φως περίπου το ίδιο με τους λευκούς λαμπτήρες, όχι τους κιτρινοπούς, που έχουμε στο δημοτικό φωτισμό σήμερα. Οι κιτρινοπύλα λαπτήρες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέχρι το 2006 νομίζω ή 7. Μετά μπήκαν λευκοί, γιατί έχουν καλύτερη απόδοση φωτιστική από ψηλά προς το έδαφος. Καλυφθήκατε κύριε Πρωτοψάλτη. Είναι περίπου το ίδιο φως, είναι απειροελάχιστη διαφορά. Η διαφορά του LED προς το υπάρχον λευκό είναι λίγο πιο μπλε, ας το πούμε. Αυτό που λέμε daylight είναι λίγο προς την απόχρωση του blue white, ακριβώς αυτό που είπατε. Κύριε, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρει αφορά αναβάθμιση φωτισμού δημοσίου με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων στο Δήμο Κηθήρων, όπως αναγνώσαμε προηγουμένως και όπως μας ανέπτυξε ο κύριος Δήμαρχος, τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων με σύστημα ηλεκτροφόρτισης και κοινής χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ανάγκες των επισκεπτών των Κηθήρων. Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Αστοιχεία Αναζωογόνηση 12-15, το Πράσινο Ταμείο έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την πρόθεση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Κηθήρων προτίθεται να στείλει αίτηση υποβολής στον άξονα προτεραιότητας 2, αναβάθμιση αστικών υποδομών και στο μέτρο 2.1 υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας με τίτλο «Δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων με σύστημα ηλεκτροφόρτισης και κοινής χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ανάγκες των επισκεπτών των Κηθήρων». Προτείνεται η δημιουργία 2 πλήρως εξοπλισμένων σταθμών ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Αγία Πελαγία και στον Αβλέμωνα, με επιπλέον προμήθεια συστήματος ηλεκτροφόρτισης στη χώρα για κοινή χρήση 24 ηλεκτρικών ποδηλάτων συνολικής αξίας 128.510 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η πρόταση θα περιλαμβάνει μεταλλική κατασκευή τα σταθμού 4.300 ευρώ, σύνολο ποσότητα 2, σύνολο 8.600 ευρώ. Δεύτερον, ηλεκτρομηχανική κλειδαριά 320 ευρώ, ποσότητα 32, 10.240 ευρώ. Τρίτον, μεταφορά και εγκατάσταση σταθμών 2.000 ευρώ, ποσότητα 2, σύνολο 4.000 ευρώ. 4. Κάρτες RFID,
χρηστών 1,50 ευρώ, 500 στην ποσότητα, σύνολον σε ευρώ 750. Το σύνολο της κατηγορίας 1 ανέρχεται στο ποσό των 23.590 ευρώ. Η κατηγορία 2, όσον αφορά την ενοικίαση, αφορά ενοικίαση ποδηλάτων, τιμή μονάδος 10.500 ευρώ, ποσότητα 2, σύνολο 21.000 ευρώ. Σύνολο κατηγορίας 2, 21.000 ευρώ. Κατηγορία 3, λογισμικό, είδος, λογισμικό διαχείρισης συστήματος, τιμή μονάδων 5.000 ευρώ, ποσότητα 1, σύνολο 5.000 ευρώ. Λογισμικό ελέγχου θέσεων κλειδώματος, 100, τιμή μονάδος 100 ευρώ, ποσότητα 32, σύνολο 3.200 ευρώ. Website χρηστών συστήματος, όσον αφορά το είδος, τιμή μονάδος 5.000 ευρώ, ποσότητα 1, σύνολο 5.000 ευρώ. Σύνολο κατηγορίας 3, 13.200 ευρώ. Κατηγορία 4, ποδήλατα, είδος, ηλεκτροκίνητο ποδήλατο, τιμή μονάδος 1.000 ευρώ, ποσότητα 24, σύνολο 24.000 ευρώ. Εξοπλισμός φόρτισης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, τιμή μονάδος 15.000 ευρώ, ποσότητα 3, σύνολο 45.000 ευρώ. Σύνολο κατηγορίας 4, 69.000 ευρώ. Κατηγορία 5, οικασματός. Οικαστική προσαρμογή σταθμών, τιμή μονάδος 500, ποσότητα 2, σύνολο 1.000 ευρώ. Οικαστική προσαρμογή ποδηλάτων, τιμή μονάδος 30, ποσότητα 24, σύνολο 720 ευρώ. Σύνολο κατηγορίας 5, 1.720 ευρώ. Συνολικό κόστος έργου 128.510 ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς να διορθώσουμε λίγο την εισήγηση, μια και υπάρχουν και άλλες προτάσεις, σχετικά με τους δύο σταθμούς που θα τοποθετηθούν. Ο ένας προτείνεται να είναι στην Αγία Πελαγία, άρα παραμένει ως έχει εισήγηση, και ο δεύτερος στο Καψάλι, ούτως ώστε να δει το αβλέμανα, ούτως ώστε να καλύπτεται πλήρως και το νότιο και το βόρειο μέρος του νησιού. Και είναι και τα δύο παραθαλάσσια και μην ξεχνάμε ότι συγκεντρώνουν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Και σχετικά με την τοποθέτηση σταθμού φόρτισης, αντί να είναι ένας, προτείνουμε να είναι δύο, προκειμένου να υπάρχει πλήρης αυτονομία, μια και οι αποστάσεις των μοτοποδηλάτων, μια και οι αποστάσεις στο νησί μας είναι μεγάλες και υπάρχουν και, θα έλεγα, και ανηφόρες, οι οποίες καταναλώνουν μεγαλύτερη ενέργεια, και έτσι να μπορεί ο χρήστης του ποδηλάτου, του μοτοποδηλάτου, να έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Ως εκ τούτου, προτείνουμε οι δύο σταθμοί φόρτισης να είναι ο ένας στον ποταμό και ο άλλος, όχι, ο ένας στην Καρβουνάδα και ο άλλος στον Αβλέμωνα. Μάλιστα. Αυτά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Δημάρχου και την όσον αφορά την διόρθωση στην εισήγηση, την οποία θα προσθέσουμε, η σταθμή, ναι, θα σας δώσω το λόγο κύριε Πρωτοψάλτη, θα είναι δύο, ο πρώτος στην Αγία Πελαγία, ο δεύτερος στο Κασάλι, αυτή θα είναι σταθμή των ποδηλάτων και η σταθμή φόρτισης αυτών θα είναι δύο, ένας στην Καρκουνάδα και ένας στον Αβλέμωνα. Κύριε Αντώνη, θα το ψάξετε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να πω εκεί στην εισήγηση που λέει ότι θα προμηθευτούμε τρεις μονάδες φόρτωσης, τώρα πρέπει να βάλουμε τέσσερις μονάδες φόρτωσης. Ναι, συγγνώμη, ναι, σωστά. Ναι, έχετε δίκιο. Σε ποια σειρά είναι μόνο να βοηθήσετε, ναι.
Λοιπόν, σταθμό ελληνικής ηλεκτρικών παντιλάτων στην Αγία, λοιπόν, και ηλεκτροφόρησης. Ναι. Τέσσερις. Είναι στη δεύτερη σελίδα. Αν αλλάζει και το... Στο πίνακα, ναι. Στο πίνακα. Αλλάζει και η τιμή. Αλλάζει και η τιμή, ναι. Επίσης, στον πίνακα που αφορά εξοπλισμό φόρτισης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, η ποσότητα από 3 τεμάχια θα γίνει 4. 4 σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων. Οπότε, συνολικό κόστος θα είναι 128.510, διαμορφώνεται σε 143.510. Και είναι επιδοτούμενο 100%. Ναι, αυτό γίνεται το... Η κατηγορία 4 γίνεται από 69.000 σε 84. Και το σύνολο, όπως είπα προηγουμένως, από 128.510 σε 143.510. Λοιπόν, κύριε, όπως διαμορφώθηκε, η εισήγηση, θα έχουμε δύο σταθμούς ποδηλάτων. Ο πρώτος σταθμός θα είναι στην Αγία Πελαγία και ο δεύτερος σταθμός στο Λαψάι Κιθήρου. Οι σταθμοί φόρτισης θα είναι δύο στην Καρπουνάδα και στον Αβλέμωνα. Επίσης, ο εξοπλισμός φόρτισης των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στον πίνακα, στην αποπίσω σελίδα, στη δεύτερη σελίδα, η ποσότητα από 3 αναγράφεται, διορθώνεται και γίνεται 4. Και όσον αφορά το σύνολο της κατηγορίας 4 από 69.000 που ήταν στην εισήγηση, διαμορφώνεται στις 84.000, καθώς επίσης και το συνολικό κόστος έργου από 128.510 ευρώ διαμορφώνεται στο 143.510 ευρώ. Κύριοι, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα όπως διαμορφώθηκε η εισήγηση, ομόφωνα εγκρίνεται. Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης από την ΜΟΔ με τίτλο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κιθήρων» με κωδικό 1ES39325 στο πρόγραμμα Αττική. Σε συνέχεια της ένταξης της πράξης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΜΟΔ ΑΕ με τίτλο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κιθήρων» με κωδικό 1ES39325 στο πρόγραμμα Αττική, που χρηματοδοτείται έντυπα και αφορά στη διαδικασία ορίμανσης υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ και την αποδοχή αυτής με την υπαριθμόν 306 του 2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης με ένα επιπλέον έργο, χωρίς όμως να αλλάξει ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης των 50.000 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στη δράση 1, προσθέτοντας το ήδη ενταγμένο προϋπολογισμό της δράσης 1, της τεχνικής υποστήριξης του έργου «Ανάπλαση της χώρας Κιθήρων» και την τεχνική υποστήριξη του έργου «Βρεφονιπιακός σταθμός Δήμου Κιθήρων». Και στη δράση 3, την αλλαγή του τίτλου του έργου ως εξής: «Τεχνική υποστήριξη για τα έργα αποκατάστασης χαδά και δημιουργία Κοινή Κιθήρων και Δημοτικής Κοινότητας Αντικιθήρων». Αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο της πράξης τροποποιείται ως εξής. Δράση 1α. Τεχνική υποστήριξη για το έργο ανάπλαση της χώρας Κιθήρων. Προκειμένου να οριμάσει το παραπάνω έργο, θα πρέπει επιπλέον των μελετών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου να υποκριθούν και τα εξής. Αναμόρφωση, βελτίωση και επικαιροποίηση οριστικής μελέτης. Σύνταξη πίνακα καταγραφής πληρότητας οριμότητας έργου, τεύχη δημοπράτησης του έργου, σύνταξη του τεχνικού δελτίου προτινόμενης πράξης TAF-DELTA-PP, δράση 1β τεχνική υποστήριξη για το έργο Βρεφονιπιακό σταθμό Δήμου Κιθήρων, οριστική μελέτη Βρεφονιπιακού σταθμού Δήμου Κιθήρων, τεύχη δημοπράτησης του έργου, σύνταξη των TAF-DELTA-PP, δράση 2α, τεχνική υποστήριξη για το έργο κατασκευή εσωτερικού δικτύου ίδρυψης Αγίας Πελαγίας.
θα πρέπει επιπλέον των μελετών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται από ιδίους φόρους του Δήμου να εκπονηθούν και τα εξής. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας, σύνταξη πίνακα καταγραφής πληρότητας οριμότητας έργου, σύνταξη του TAF-DELTA-PP, δράση 2Β, τεχνική υποστήριξη για το έργο, βιολογικός καθαρισμός ποταμού, θα πρέπει επιπλέον των μελετών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από ιδίους φόρους του Δήμου να εκπονηθούν και τα εξής. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητος, σύνταξη πίνακα καταγραφής πληρότητας οριμότητας έργου και σύνταξη του TAF-DELTA-PP. Δράση 3. Τεχνική υποστήριξη για τα έργα που κατάσταση χατά και δημιουργία χυτή κυθύρων και δημοτικής κοινότητας αντικυθύρων. Θα πρέπει επιπλέον των μελετών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη για να εκπονηθούν και τα εξής. Οριστική μελέτη χυτή κυθύρων, στέφκη δημοπράτησης του έργου, σύνταξη του TAF-DELTA-PP, εγκεκριμένη περιβαλλοντική όρη, προϋπολογισμός δράσεων. Πρώτον, τεχνική, όσον αφορά τη δράση, τεχνική υποστήριξη για το έργο ανάπλαση παραδοσιακού οικισμού χώρας και τεχνική υποστήριξη για το έργο βρεφονιδιακός σταθμός Δήμου Κυθύρων, ποσότητα 4 ανθρωπομήνες επιστημόνων 10 έως 20 έτη εμπειρίας, κόστος 20.000 ευρώ, ΦΠΑ 4.600, συνολικό κόστος 24.600 ευρώ. Δεύτερον, τεχνική υποστήριξη για τα έργα, κατασκευή εσωτερικού δικτύου ίδρυψης Αγίας Πελαγίας και βιολογικός καθαρισμός ποταμού, ποσότητα 2 ανθρωπομήνες επιστημόνων 5 έως 15 έτη εμπειρίας, κόστος 8.150,41 ευρώ, ΦΠΑ 1.874,59 ευρώ, συνολικό κόστος 10.025 ευρώ. Τρίτον, τεχνική υποστήριξη για τα έργα, αποκατάσταση χαντά και δημιουργία χυτά κυθύρων. Είναι λάθος ο... Ναι, είναι διαμορφωμένο, ναι, είναι λάθος... Τυπογραφικό. Ναι, τυπογραφικό λάθος, χυτή κυθύρων και δημοτική κοινότητα αντικυθύρων, 2,5 μήνες ανθρωπομήνες επιστημόνων, 10 έως 20 έτη εμπειρίας, κόστος 12.500 ευρώ, ΦΠΑ 2.875 ευρώ, συνολικό κόστος 15.375 ευρώ, σύνολα 50.000 ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Όπως τα διαπιστώσατε, δεν αλλάζει τίποτα από πλευράς χρηματικής. Το ποσό το οποίο είχε χορηγηθεί από τη ΜΟΔ των 50.000 παραμένει το ίδιο, απλώς, και αυτό είναι προς το συμφέρον του Δήμου, εντάσσομαι στις δράσεις πέρα από την ανάπλαση της χώρας, στη δράση 1 και μελέτη για καινούριο βρεφονιδιακό σταθμό Δήμου Κυθύρων, ούτως ώστε όταν εκδοθεί μέτρο που αναμένεται να ανοίξει μέτρο για χρηματοδότηση βρεφονιδιακών σταθμών, να είμαστε έτοιμοι για ένα υπερσύγχρονο κτίριο βρεφονιδιακού σταθμού για το Δήμο Κυθύρων. Και στη δράση 3 το μόνο που αλλάζει είναι ότι αντί για δημιουργία χυτά γίνεται χυτή. Τη διαφορά πιστεύω ότι ξέρετε, το α σημαίνει απορρίμματα, το ε σημαίνει υπολείμματα απορριμμάτων. Άρα δηλαδή γίνεται πιο εξελιγμένος ακόμα ο χώρος που, στον οποίο θα εναποτίθεται τα απορρίμματα των κυθύρων. Τα ανακυκλώσιμα θα φεύγουν για να πηγαίνουν στην Αθήνα, στο εργοστάσιο που είτε πηγαίνουν σήμερα είτε σε κάποιο άλλο στο μέλλον, και τα απορρίμματα τα οποία θα απομένουν θα μπορεί ένα κομμάτι από αυτά να δέχεται και κομποστοποίηση. Άρα έχουμε πλέον υπολείμματα απορριμμάτων και όχι απορρίμματα τα οποία θα τοποθετούνται στην θέση του λαχνού που έχει επιλεγεί για να γίνει ο νέος χώρος υγειονομικής ταφής υπολείμματων απορριμμάτων. Με λίγα λόγια, για να κλείσω αυτά τα οποία θέλω να πω, αναβαθμίζεται το πρόγραμμα αυτό της ΜΟΔ με την ένταξη της μελέτης για βρεφονιδιακό σταθμό κυθύρων και ο χυτά γίνεται πλέον χυτή, οριστικά χυτή, μια και τα κονδύλια τα οποία έλειπαν, ας το πούμε, έχουν εξευρεθεί προκειμένου να γίνει χώρος υγειονομικής ταφής υπολείμματων. Και με την ευκαιρία αυτή, παρόλο που
δεν υπήρχε ώρα ενημέρωσης στο ΕΚΑΠΑ Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνάντηση που είχαμε τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, μου εξήγησε ότι βρέθηκαν τα επιπλέον χρήματα, τα οποία ήταν γύρω στις 500 περίπου χιλιάδες, προκειμένου να μην γίνει χιτά, αλλά να γίνει χιτή. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι όσον αφορά εδώ πέρα, που αφορά να πούμε για τη μελέτη του βρεχμολυμπιακού σταθμού. Ναι. Έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο, δηλαδή... Κυριακές καταστάσεις με αυτά πήγουν. Αυτό περιλαμβάνει καινούρια εκβάθρων, εκθεμελίων, κτηριακή εγκατάσταση μαζί με εξοπλισμό, η μελέτη αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλητές υπάρχουν. Σύμφωνα όπως διαμορφώθηκε από τον κύριο Δήμαρχο και η εισήγηση, το Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που όπως αναφέραμε αφορά την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης από τη ΜΟΔ με τίτλο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κηφίρων» με κωδικό 1ES39325 στο πρόγραμμα Αττική. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Για πρώτα, παρέλειψα κάτι που πρέπει να το πω. Έχετε το λόγο, κύριε Ραμέχη. Θα πάμε ξανά στη διαδικασία της ψήφισης. Ναι, επανερχόμαστε στη διαδικασία. Να προσθεθεί ότι στον υπάρχοντα κωδικό του προϋπολογισμού δεν θα αναφέρεται μόνο η ανάπλαση της χώρας, αλλά θα αναφέρεται και ο βρεχμολυμπιακός σταθμός. Και αντί για χιτά θα αναφέρεται χιτή. Σύμφωνα όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, στην επιπρόσθετη συμπληρωματική αναφορά στο θέμα να πούμε της εισήγησης που αναφέραμε, προαναφέραμε, θα προσθεθούν, αναφέρονται... Στον υπάρχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, χωρίς να αλλάξουν τα ποσά, η επεξήγηση του κωδικού δεν θα αναφέρει μόνο ανάπλαση χώρας, αλλά θα αναφέρει και βρεφονιμπιακό σταθμό και στον άλλο κωδικό θα αναφέρει όχι χιτά, αλλά χιτή. Όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, επαναφέρουμε το θέμα, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για ψηφοφορία, όπως τροποποιήθηκε με την εισήγηση του Δημάρχου, τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Το τέταρτο θέμα και τελευταίο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα είναι η αποδοχή της προένταξης του επενδυτικού σχεδίου συλλογική δράση προώθησης των πλεονεκτημάτων των κηθήρων αντικηθήρων υπό μέτρο 313α του άξονα 3 του ΠΑΑ2007-13 με κωδικό έργου 3031-3α042 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κηθήρων κυρίου Θεοδόρου Κουκουλή να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την οριστική ένταξη του Δήμου μας στη συγκεκριμένη πράξη. Με το υπαριθμό πρωτόκολλο 6382-75-12 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Χρηστικότητα Μονάδα Β5 με τίτλο «Καταρχήν ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο μέτρο 313α, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του άξονα 3 του ΠΑΑ2007-13 με τίτλο «Συνολική δράση προώθησης των πλεονεκτημάτων των κηθήρων αντικηθήρων και κωδικού έργου 3313α042 το οποίο είναι επιδοτούμενο κατά 70% και με ιδιωτική συμμετοχή του Δήμου Κηθήρων 30% προεκρίνεται σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης στο ποσό των 34.300 ευρώ, 100% πλέον ΦΠΑ, το οποίο διανέμεται στο 70% 24.010 ευρώ πλέον ΦΠΑ της επιδότησης και στο 30% 10.290 πλέον ΦΠΑ της ιδιωτικής συμμετοχής του Δήμου. Με την υπαριθμό 279 του 2010 του Δημοτικού Συμβουλίου, της έγκρισης της υποβολής πρότασης στο μέτρο 313 και της υποβολής αυτής, το επενδυτικό σχέδιο μετά την αξιολόγησή του και όπως επισυνάπτεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β5, στην καταρχήν ένταξή του διαμορφώνεται ως εξής. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων ηλεκτρονικού υλικού, που περιλαμβάνει εκτύπωση τρίπτυχων τουριστικής προβολής κηθήρων αντικηθήρων και παραγωγή 1.000 τεμαχίων οπτικών δίσκων CDS με θέμα την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής για ελεύθερη διανομή τους στο ευρύ κοινό 4.300 ευρώ συν ΦΠΑ.
Β. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ που περιλαμβάνει διαφημιστική καταχώρηση στο έντυπο της Hellenic Sun Edition που προβάλλει ετησίως τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού των περιοχών σε ευρύ φάσμα αποδεκτών αναγνωστών 600 ευρώ συμφιλία. Γ. Σχεδιασμός και εκτύπωση επενδυτικών οδηγών που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 16 σέλιδων επενδυτικών οδηγών 1.700 ευρώ συμφιλία. Δ. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών προστικών ηλεκτρονικής διαφήμισης που περιλαμβάνει πρώτον την αγορά 2 info kiosk σημεία πληροφοριών ένα εσωτερικού και ένα εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι των Κυθύρων αντίστοιχα, όπου θα υπάρχει ανανεωμένη ιστοσελίδα με ειδικό λογισμικό με το οποίο θα ενημερώνεται το περιεχόμενο των info kiosk. Δεύτερον, τον σχεδιασμό και την εκτύπωση αφισών και banners τουριστικής προβολής Κυθύρων αντικυθύρων 14.000 ευρώ συμφιλία. Έψιλον, σχεδιασμός ιστοσελίδα και δικτυακού τόπου που περιλαμβάνει την ανανέωση του περιεχόμενου και της εικαστικής εμφάνισης της ιστοσελίδας του Δήμου με επενδυτικούς οδηγούς που απευθύνονται σε Έλληνες και ξένους επενδυτές με ψηφιοποίηση των πρακτικών του συνεδριακού εκδοτικού έργου, επιστημονικών ερευνών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μιας δεκαετίας 2000-2010 του καθηγητή Γεωργίου Λεωτσίνη και συνεργατών, με απεικόνιση και οδηγό χαρτογραφημένων μονοπατιών, με οδηγό έβρεσης γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στα Κύθυρα, πολυμέσα των πλεονεκτημάτων των Κυθύρων, μετάφραση τουλάχιστον στην αγγλική 7.000 ευρώ συμφιλία. Σήματα, συμμετοχή σε εκθέσεις, παύλα ημερίδες, παύλα εκδηλώσεις, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε 3 εκθέσεις, φιλοξένεια και Summer Holidays Expo 6.600 ευρώ συμφιλία. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχέση με τον άξονα 3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και σχετικά και ειδικά μάλλον για το υπομέτρο 313α. Τι συμβαίνει με αυτό? Η προένταξη έγινε, έχει γίνει ήδη μετά από πρόταση που κατατέθηκε και η οποία είχε συνταχθεί μετά από, και είχε εγκριθεί μάλλον από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, το 2010. Ναι, 279 απόφαση του 2010. Μετά από την προέκληση αυτή, με το ποσό των 34.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο θα επιδοτηθεί σε ποσοστό 70%, δηλαδή 24.010 συν τον ΦΠΑ, καλούμαστε τώρα να αποδεχθούμε την προένταξη αυτή και άρα να αποδεχθούμε και την δαπάνη του 30% από το Δήμο και να εξουσιοδοτηθώ για την υπογραφή των συγκεκριμένων εγγράφων τα οποία απαιτούνται προκειμένου να έχουμε την οριστική ένταξη. Αυτά που περιλαμβάνει η πρόταση και η προένταξη είναι αυτά τα οποία αναγνώστηκαν από τον Πρόεδρο και από εκεί έπειτα στη συνέχεια θα περιμένουμε πια την οριστική ένταξη της πράξης για να αρχίσει η δράση της προώθησης των πλεονεκτημάτων των Κυθύρων και των Αντικυθύρων. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ομιλητές υπάρχουν. Η κυρία Κορόζη Αναμαντία έχει το λόγο. Κύριε Δημαρχέ, εδώ έχει 30% συμμετοχή ο Δήμος στο κόστος. Ναι, ναι. Το αναφέρει η εισήγηση 10.290 ευρώ συν ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Προδοσάτης έχει το λόγο. Ναι, αυτό το θέμα είναι πολύ παλιό. Είναι παλιό, δεν το έχω παρακολουθήσει. Δυστυχώς δεν μπορέσω να το εξηγήσω. Μάλιστα. Κυρία Κορόνη, θέλετε κάτι, δευτερολογία, άλλος ομιλητής. Κύριε Δήμαρχε, κάτι να προσθέσετε? Απλώς θα χρειαστεί όταν ενταχθεί το έργο, οριστικά, θα πρέπει να κάνουμε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού, διότι δεν προβλέπεται τέτοιο ποσό στο προϋπολογισμό που έχουμε ψηφίσει για φέτος. Μάλιστα. Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης
που αφορά την αποδοχή της προένταξης του επενδυτικού σχεδίου συνολική δράση προώθησης των πλεονεκτημάτων των κυθύρων εσουκυθύρων υπό μέτρο 313α του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-13 με κωδικό έργου 303-13α-042 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κυθύρων κ. Θεοδόρου Κουκούλη να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την οριστική έγκαξη του Δήμου μας στη συγκεκριμένη πράξη, τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης δηλώνει παρόν. Πριν τη λύση της συνεδρίας θα ήθελα να σας αναφέρω και να σας καταθέσω τα συμβούλια, την απομακρυνθόνηση των συμβουλίων από το 8 έως και το 32 από τον εσωτερικό μας συνεργάτη, τον κύριο Νίκο Καλλίγερο, του 2012, την απομακρυνθόνηση των συμβουλίων. Αναφέρω πάλι τον αριθμό από το 8 έως το 32 και το 32, το οποίο καλούμαστε να μελετήσουμε και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε επικαιροποίηση, να τα επικυρώσουμε από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ή όποιοι είναι παρόντες. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα εξαντλήθησαν, η συνεδρίαση έλαβε τέλος. Σας ευχαριστώ, καλό σας απόγευμα.